Θα μπορούσε κανείς να παραφράσει το ότι προαιρείστε ενός επέτη με το ότι έχουμε δουλεύουμε, σχολιάζοντας τις ελλείψεις σε προσωπικό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπου το προσωπικό είναι ανισομερώς κατανεμημένο σε διάφορες υπηρεσίες με αποτέλεσμα οι κουτσές διευθύνσεις τις περισσότερες φορές να λειτουργούν με τον ηρωισμό των υπαλλήλων. Η νοοτροπία του προχείρου είναι εμφανή στην κατανομή του προσωπικού στις υπηρεσίες όπου το κέντρο της περιφέρειας, η Κομωτινή, με τις περισσότερες επιτελικές διευθύνσεις, έχει λιγότερο προσωπικό και υπαλλήλους από τους δορυφόρους περιφερειακές ενότητες. Μάλιστα, η αφαίρεση προσωπικού και κατ' επέκταση η αποδυνάμωση της περιφέρειας γίνεται πολλές φορές με τη μη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης, όπως έγινε για παράδειγμα με τη μετάθεση δύο υπαλλήλων στο Δήμο Κομωτινής από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Θύμιο Σόκο, ο οποίος ενήργησε χωρίς να ρωτήσει, χωρίς να διερωτηθεί ποιες είναι οι ανάγκες του συστήματος από όπου αφαιρεί αυτός υπαλλήλους. Αναλυτικότερα στην Κομωτινή, με τις 25 επιτελικές θέσεις και τις 77 με 80 διευθύνσεις υπηρετούν 250 άτομα, όταν στις περιφερειακές ενότητες με τις 6 διευθύνσεις υπηρετούν 300 άτομα στη Δράμα, 420 στον Εύρο και από 220 άτομα στην Ξάνθη και στην Καβάλα. Η μερίδα με θέμα νέες μορφές επιδοτήσεων μετά το 2014 διοργανώνει η Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αγροτική Ανάπτυξη. Ομιλητές θα είναι η Κώστας Μπούντας, γεωπόνος, προϊστάμενος του Κέντρου Δήμητρα Κομωτινής, με θέμα ανάλυση βασικών προτάσεων της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής, και ο Δημήτρης Μιχαηλίδης, τεχνικός σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, με θέμα νέες μορφές οργάνωσης των νέων αγροτών. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Δημοτικής Ενότητας Σφαιρών τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου και ώρα 11 και 4 το πρωί. Το άνοιγμα των λογαριασμών από το ΣΔΟΕ αποκάλυψε χρυσές καταθέσεις από αδήλωτα εισοδήματα, όπως η ΕΡΕΑΣ με τραπεζικό λογαριασμό 1 εκατομμυρίου ευρώ και η φαρμακευτική εταιρεία με 135 κιλά χρυσού. Τουλάχιστον εντυπωσιακά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα ευρήματα των ελέγχων που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ το πρώτο διμήνο του έτους στους τραπεζικούς λογαριασμούς 39 φορολογουμένων. Βρέθηκε μαύρο χρήμα που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ και τώρα οι ύποπτοι θα πρέπει να αποδείξουν την προέλευση των καταθέσεων. Τη λίστα του μαύρου χρήματος αποκαλύπτει η μυρισία του Σαββάτου. Σε ό,τι αφορά την περιφέρειά μας, βρέθηκε αγρότης από τη Θάσο με Ferrari και Porsche, ενώ την τελευταία δεκαετία είχε δηλώσει εισοδήματα 106.000 ευρώ. Αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε 6 τραπεζικούς λογαριασμούς με 10,6 εκατομμύρια ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο αγρότης είχε και δεύτερο επάγγελμα, την τοκογλυφία. Το κίνημα της πατάτας, αλλά ίσως και του αμνεοερυφείου, κάνει την εμφάνισή του και στην Ξάνθη. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης με δική του πρωτοβουλία ήρθε σε επαφή με πατατοπαραγωγούς του Νευροκοπίου και οργανώνει απευθείας παράδοση για τα μέλη του το πρωί της Δευτέρας έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. Οι υπεύθυνοι της πρωτοβουλίας έχουν συλλέξει παραγγελίες και υπολογίζεται ότι περίπου 2 τόνοι πατάτες θα μοιραστούν στους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Παράλληλα και άλλοι φορείς ή οργανώσεις προετοιμάζουν ανάλογες κινήσεις στο επόμενο διάστημα. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διέψευσε άμεσα τις όποιες φήμες πήγαν να δημιουργηθούν για προσβολή κάποιων καλλιεργειών πατάτας από ασθένεια. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο των Κτηνοτρόφων της Ξάνθης, Αθανάσιο Λουκμακιά, οι κτηνοτρόφοι της Ξάνθης βρίσκονται σε συζητήσεις με το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ για να οργανώσουν αντίστοιχη κίνηση με αμνοερήφια. Τα δεδουλευμένα τους θα διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι της χαρτοποιίας Ξάνθης, όπως προκύπτει από τις αποφάσεις που έλαβε το σωματείο τους το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο, με την παρουσία των νομικών Θανάση Ξινίδη και Χρυσούλας Βερβερίδου, έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις με τη ματέωση της συζήτησης και επανακατάθεση της αίτησης πρόσχεσης από την εταιρεία Ζερίτη. Κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει διεκδίκηση των δεδουλευμένων, καθώς η εταιρεία, εφόσον δεν έχει συζητηθεί κάποια αίτηση πτώχευσης, θεωρείται ότι λειτουργεί κανονικά και έτσι οι εργαζόμενοι θα κινηθούν νομικά για να διεκδικήσουν άμεσα τα οφειλόμενα από την Διάνα. Στις 5 Απριλίου συζητείται η αίτηση πτώχευσης, ενώ οι εργαζόμενοι αναμένεται ότι θα καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα και θα διεκδικήσουν συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας των ιδιοκτητών. Η κατάσταση πάντως γεννά αβεβαιότητα για τους εργαζομένους, με την εταιρεία να τους αφήνει απλήρωτους, να καθυστερεί τη διαδικασία επικαλούμενη ενδιαφέρον επενδυτών, ενώ οι ίδιοι αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα επιβίωσης. Ιδιαίτερος είναι τέλος ο χειρισμός για όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, καθώς και για τον τρόπο που θα διασφαλίσουν το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται.